Gracias, Moika. Tiene un minuto y medio el señor Skylakakis. Κύριε Πρόεδρε, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης αποτελεί προτεραιότητα που κακώς δεν έχει αναδειχθεί ως σημαντική ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί η φοροδιαφυγή υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, οθεί τα κράτη-μέλη σε υψηλότερους συντελεστές φορολογικούς. Όνο για την οποία μιλά, δεν πρέπει να σημαίνει και αύξηση του μεγέθους του κράτους. Τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη δραστική μείωση των φορολογικών συντελεστών, ιδίως στις χώρες με υψηλά επίπεδα ανεργίας που χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις και ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος στα κράτη-μέλη αυτά, κάτι που οι διάφορες τρόικες δεν φαίνεται το έχουν επαρκώς αντιληφθεί. Είναι θετικό ότι το ψήφισμα και η Επιτροπή μιλούν για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή όμως θα έπρεπε προπαντός να ισχύει στο εσωτερικό των χωρών με σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα Υπουργεία Οικονομικών. Μέτρο που καταπολεμά αποφασιστικά την κλοπή του ΦΠΑ και το οποίο για κάποιο μυστηριώδη λόγο στη δική μου χώρα την Ελλάδα η Τρόικα δεν προωθεί αφού παρακολουθεί απαθώς τη σχετική νομοθετημένη από το 2011 ρύθμιση να αναβάλλεται επαόριστον. Είναι πολλές φορές που η Επιτροπή ακολουθεί άλλα κριτήρια στην ευρύτερη ευρωπαϊκή πολιτική και άλλα στα θέματα που προωθεί ως Τρόικα.